Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Σας υποσχέθηκα την περασμένη Κυριακή μια υπέροχη νέα χρονιά. Κι έτσι όπως έσπαζα το κεφάλι μου για να βρω κάτι λίγο έστω ευχάριστο, έφτασε στη σελίδα της εκπομπής μας στο facebook το εξή μήνυμα. Αγαπητέ κύριε Γιάννη, Βαρέθηκα λίγο με όλα αυτά τα πολιτικά που λέτε και που για να πω την αλήθεια δεν τα πολύ καταλαβαίνω γιατί δεν κάνετε κάτι πιο ανθρώπινο. Ας πούμε κάτι σαν μια στήλη επικοινωνίας με τους ακροατές σας. Εμείς να σας ρωτάμε γραπτά στο Messenger και εσείς να μας απαντάτε στο ραδιόφωνο. Αν έχω καταλάβει σωστά, η πείρα σας είναι μεγάλη και η σοφία σας θα είναι σε όλους μας χρήσιμη. Μη διστάζετε, δεν θα πω σε κανέναν πως ήταν δική μου η ιδέα. Αν λοιπόν σας φαίνεται ενδιαφέρουσα η πρότασή μου και αποφασίστε να κάνετε αυτό που λαχταρώ, Ιδού η, η πρώτη ερώτηση. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να μου στέλνει η μαμά μου από την Κοζάνη τα περάκια με φαγητό στο Βερολίνο? Με εκτίμηση, Μαρία. <Κι> Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, σας διακόπτω και πάλι. Έσκασα με αυτή την επιστολή στο facebook. Δηλαδή βρε Μαρία, τι μου ζητάς, να σταματήσω να γκρινιάζω, να μην ασχολούμαι με τον Τραμπ, τη Μέρκελ και τον Τζίπρα και να πιάσω τη μαμά σου. Μα είσαι με τα καλά σου. Δεν είναι η γκρίνια και ο θυμό τη μόδα. Δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι και επιθετικοί. Ξέρω εγώ βρεμαράκι μου, θα πουλάει τώρα αυτό που λε ή θα με διώξουν από το σταθμό. Απ' την άλλη πάλι το πρόβλημά σου είναι όντω μεγάλο και δεν μου πάει η καρδιά να μη σου απαντήσω. Λοιπόν, άκου. Αν είναι να στα στέλνει καθημερινά με courier, έτσι όπω υπολειτουργούν αυτά στη Γερμανία, θα πεθάνει από ασήτεια. Άσε που η μαμά θα μπει στη φυλακή από τα χρέη. Ίσως μια καλύτερη λύση είναι το ταξιδιωτικό πρακτορείο και να έρχονται με το λεωφορείο. Ήβρε παιδί μου, κανέναν ταλικατζή δεν έχετε στην οικογένεια που να κάνει αυτή τη διαδρομή. Αλλά δεν ρωτά και στο προξενείο. Αυτοί σίγουρα κάτι θα ξέρουν, τόσοι νέοι Έλληνε ήρθαν εδώ, τι τρώνε αυτοί. Εκτό και αν ψήσει τη μαμά να μετακομίσει κι αυτή στο Βερολίνο. Νομίζω αυτό σε συμφέρει πιο πολύ απ' όλα. Αρκεί βέβαια να μη σου κατσικωθεί και στο σπίτι. Να ξέρει όμω ένα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πώς θα σου έρχονται από τη μαμά τα γεμάτα τα περάκια. Το πρόβλημα είναι πώς θα τις επιστρέφεις εσύ τα λερωμένα άδεια. Ξέρεις τώρα πώς είναι οι μαμάδες.